Επανέρχομαι σε εσάς, κύριε Βουρού. Υπάρχει εντύπωση ότι η μόδα απευθύνεται μόνο σε γυναίκες με τέλειες αναλογίες. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και το γκάλωπ το οποίο είδα εγώ τώρα, οι γυναίκες τις βλέπω ότι δεν είναι μορφωμένες στο ζήτημα μόδας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να πάρουμε τα εξεζητημένα. Αλλά σήμερα η Μπέλα, η Αδαμοπούλου, δεν έχει ανάγκη να ακολουθήσει τη μόδα. Άμα έχει ένα κλασικό ταγιέρ, πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, θα είναι η Μπέλα η Αδαμοπούλου φορώντας ένα ωραίο ρούχο. Χωρίς να έχει βάλει ούτε πούπουλα, ούτε φτερά, ούτε τα σκεσίματα, ούτε να δείξει τα μπούτια της. Αρκεί να είναι μία σικ. Και γι' αυτό εμείς, τουλάχιστον στην εποχή μου, τα μανεκέν ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι η εποχή σήμερα. Σήμερα όλα είναι μόντελινγκ. Όλα μόντελινγκ. Έπρεπε να βρούμε το κατάλληλο πρόσωπο που να δείξει το κατάλληλο ρούχο. Και όταν λέμε ότι ένα μανεκέν φοράει μια βραδινή τουαλέτα, εκείνη την ώρα είναι η lady. Έχουμε πολλές ladies στην Ελλάδα. Σήμερα νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα νεαρό μανεκέν να βάλει ένα τέτοιο φόρμα όπως το πρωί. Οπότε θέλει την εμπειρία. Άμα έρθει η εμπειρία, περνούν 10 χρόνια και δεν έχει τη φρεσκάδα και την ομορφιά. Και γι' αυτό, ας πούμε. Αλλά τότε υπήρχε μια εφημελά. Μόνο εκείνη η μελά, την εποχή, λέω, για την πρώτη. Ναι, η Αντωνέτα Ιροντοπούλου που ήταν και ωραία κορίτσα, αλλά είχαν και μία αρχοντιά όπου μπορούσες να τις μετατρέψεις από ένα απλό φουστάνι μέχρι μία θεσπέσια τουαλέτα όπως ήταν αυτές, οι οποίες δοξαστήκανε και από τον ελληνικό κινηματογράφο και δόξα τω Θεώ τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε. Μέχρι σήμερα. Τα παλιά τα musical και βλέπουμε προσθέσεις. Πόσο διαχρονικά ήταν τα φορέματα που είχατε σχεδιάσει τότε. Σήμερα. Θα ήθελα να σας πω ότι πολλές ταινίες δεν έχουν βάλει το όνομα γιατί τότε οι ελληνικές ταινίες πεσόντουσαν όλα στα δεύτερα σινεμά και στην επαρχία. Και έλεγα μην βάλτε, δηλαδή έπρεπε να είναι πολύ φίρμα ηθοποιός για να βάλω το όνομά μου. Πάρα πολλές ταινίες, τις βλέπω τώρα και λέω με αυτά τα ρούχα είναι δικά μου. Δεν είχαμε βάλει όνομα, γιατί τότε οι ελληνικές ταινίες ποιος τις έβλεπε. Πολύ σπάνια. Αυτό. Πολύ σπάνια. Μην το λέτε αυτό. Α, υπήρχαν ταινίες οι οποίες γεννώντουσαν μόνο για την επαρχία. Άλλο δεν αυτό, πέζω... αλλά υπήρχαν όμως και σημαντικές ταινίες, αυτές όπου εσείς κάνατε τα ρούχα, οι οποίες κάνανε λαμπρές πρεμιέρες σε κεντρικούς κινηματογράφους των Αθηνών εκείνη αυτό την εποχή. Θυμάμαι μερικές και εγώ ακόμα. Καλά, εδώ υπάρχει το φόρμα με τη μαχαιριά της Μέρης της Χρονοπούλου. Της Χρονοπούλου, που έχει αυτό γραφτεί... το περίφημο μαύρο φόρεμα το ανοιχτό εδώ, το οποίο είναι πλέον ένα από τα... θα πρέπει να μπει σε ένα μουσείο ελληνικής μόδας. Όχι, έχει μπει στο θέατρο, τότε έβγαινε ένα περιοδικό θέατρο. Πολύ πριν από εσάς. Ναι, τότε είχε μπει σε ένα περιοδικό, αλλά θέλω να πω αυτό πλέον πρέπει να θεωρηθεί εξίσου κλασικό όπως είναι αυτό. Το πλισέ, το φόρεμα της Μέρλιν Μονρόε στο Μπάστο. Και στο Seven Year Itch. Το συγκεκριμένο φόρεμα πριν από 3 χρόνια είχε αντιγραφεί και το είχαμε δει και σε πάρα πολλές πασαρέλες τότε που γινόταν αυτό που λέμε. Και πάρα πολύ. Και ήταν τη μόδα. Στα κέντρα το βάλανε αυτό το φόρεμα. Το βάλανε τραβεστή που κάνανε τη Μέρη τη Χρονοπούλου. Έχει αντιγραφεί πάρα πολύ. Και θα σταθώ και σε ένα άλλο φόρεμα της Λαμπέτη, της Συγχωρεμένης, που έπαιξε στο Αρμπούζο αυτό έργο. Τώρα παίζεται από τον Άγγελο, τον Αντωνόπουλο και τη Βαλάκου και θέλω μάλιστα να πάω να τους δω. Υπήρχε μέσα ένα φόρεμα που έγραφε ο συγγραφέας. Μόλις τη βλέπει ο Κατράκης της λέει «Μα τι φόρεμα είναι αυτό» της λέει, «Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φόρεμα» και επειδή ήταν Ρώσος συγγραφέας είχαμε έρθει σε δύσκολη θέση με τη Λαμπέτη και σηκώθηκε και έφυγε γεγονός αυτά που σας λέω. Πήρε το Μάνο, παίζονταν το ίδιο έργο στο Παρίσι και στο Λονδίνο και πήγανε για 48 ώρες να δούνε πραγματικά αν εκείνη την ώρα φορούσαν ένα πολυτελέστατο φόρεμα. Μάλιστα. Και ήταν ένα ολοκέντητο. Και για να δικαιολογήσει η Έλλη, λέει στο Μάνο, με αυτό λέει που βλέπεις, το κεντάω 3 χρόνια με το χέρια μου. Έβαλε τη μικρή προσθήκη για να στηρίξει για το να κείμενο στηρίξει και το για να δικαιολογήσει κείμενο. Και το φόρεμα. Έτσι. Πόσο δύσκολο είναι να σχεδιάσετε ένα φόρεμα για μια θεατρική παράσταση ή μια κινηματογραφική ταινία που να μην απέχει και από την πραγματικότητα. Εδώ έχω να σας πω πολλά. Εμείς τουλάχιστον όταν σχεδιάζαμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο σώμα, το καλαπόδι που λέμε. Καλό παπούτσι βγαίνει μα έχεις καλό καλαπόδι, άμα είναι στραβό το καλαπόδι δεν βγαίνει. Έτσι ήταν λοιπόν, και τα εκεί συγκεκριμένα τότε. Βλέπεις το πρόσωπο και εκεί σχεδιάζεις.
Δεν σχεδιάζομαι αόριστα. Εμείς την εποχή μου εννοώ. Ναι, μα την εποχή είναι... σας θέλουμε να ακούσουμε. Α, ναι, για να περάσουμε στη σύγχρονη εποχή, στον κύριο Κασπίρη, Κωνσταντίνε μου. Ήταν τα ρούχα που γινόντουσαν συγκεκριμένα. Να πούμε, έχω να δουλέψω για εσάς. Για στο θέατρο και τι ρόλο κάνετε. Εδώ θα μου θυμίσετε. Οι υπηρέτριες, όταν ερχόντουσαν, θέλαν να βάλουν ένα ρούχο φαντεζή. Μάλιστα. Και λέει, μα τι, πού είστε κύριε Βούρο, λέει, τώρα η οικιακή βοηθός δεν φοράει ρούχα και τα λοιπά. Και εκεί έρχομαι να πω ότι πρόσθενε ο Μάνος ο Κατράκης και έλεγε, ρε παιδί μου, λέει, άμα βγεις στη σκηνή ένας φαντάρος, θα του βάλω σμόκιν και θα λέει, εγώ είμαι φαντάρος, τι πρέπει να βγει και να μην είναι φαντάρος. Για να περάσουμε στον κύριο Κασπίρη να μας πει και αυτό στην άποψή του. Τα ρούχα που διαλέγετε, Κωνσταντίνε μου, ας μιλήσουμε στον Ενικό. Ναι. Τα ρούχα που διαλέγεις, πιστεύεις ότι ανταποκρίνονται στη μέση Ελληνίδα? Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Εξαρτάται... Τις φορές που είναι ναι θα να ακούσω και τις φορές που είναι όχι. Και ναι. Γιατί? Εννοείς τα ρούχα που ντύνω τον κόσμο στην τηλεόραση ή σε κάποια δουλειά. Εντάξει. Εξαρτάται πάντα από τη δουλειά. Δηλαδή, αν μιλάμε για μια καθημερινή κατάσταση, όταν ντύνω κάποιον άνθρωπο σε καθημερινή βάση, προσπαθώ να είναι, χωρίς βέβαια να απέχει πάρα πολύ από το στυλ του συγκεκριμένου ατόμου, να είναι ρούχα τα οποία μπορεί να τα φορέσει και η μέση Ελληνίδα. Αυτό, συγγνώμη, αν θέλει... να κάνω μια μικρή διακόπη. Ναι. Όταν ξεκίνησε η Ρούλα Κρόμιλα, έκανες το styling, εσύ ακολούθησες κάποια αισθητική που η Ρούλα ήδη είχε, κάποιο στυλ δικό της? Όχι. Ή της δημιούργησες ένα ξεχωριστό? Όχι, με τη Ρούλα είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πειραματιστεί σε διάφορα στυλ. Είχαμε δει ότι κάποια συγκεκριμένα πράγματα είχαν πήγει στον κόσμο. Δηλαδή η Ρούλα Κορομιλά έχει πολύ ωραία πόδια και έχει πολύ ωραία πόδια. Το αφήναμε να φανούν μέσα από μίνι φούστες. Η Ρούλα Κορομιλά έχει πολύ ωραίο ντεκολτέ. Σε κάποιες περιπτώσεις αφήναμε να φανεί όσο επιτρεπόταν τότε το ντεκολτέ. Στη συνέχεια το πράγμα παράγινε, φάνηκε πάρα πολύ το ντεκολτέ και πάρα πολύ τα πόδια. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ακολουθούμε τα στοιχεία που έχει κάποιος άνθρωπος, αλλά προσπαθούμε παράλληλα αυτό που φοράει να μην διώχνει τον κόσμο, να μην το βλέπει στην εικόνα και λέει, α, τι είναι αυτό που βλέπω. Βέβαια υπάρχουν και άλλες δουλειές που πρέπει να είναι πολύ γκλάμουρς, πρέπει να είναι πολύ πραδινό. Εκεί πέρα αυτά δεν είναι ρούχα τα οποία πιστεύω απευθύνονται στη μέση Ελληνίδα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι συχνά κάποια ρούχα δίνουν την εντύπωση ότι χαντακώνουν αντί να κολακεύουν μια γυναίκα. Ναι, αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Έχεις πέσει ποτέ σε αυτή την παγίδα? Το δικό μας το επάγγελμα είναι να φτιάχνεις ρούχα, αλλά το σπουδαιότερο είναι να τα προσαρμόζεις. Να ξέρεις ότι αυτό πάει σε σένα. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Μα εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο. Έχεις πέσει ποτέ σε αυτή την παγίδα? Δηλαδή να σ' αρέσει τόσο πολύ ένα κομμάτι και να θέλεις τόσο πολύ να το χρησιμοποιήσεις, ώστε να συμβιβαστείς. Μου έχει τύχει κάποιες φορές αυτό το πράγμα. Εξάλλου, αν κάποιος δουλεύει με τους ρυθμούς που δουλεύω εγώ τόσο πολλά χρόνια και με τέτοια καθημερινή ένταση, λογικό είναι να του ξεφύγουν κάποια πράγματα. Και εγώ είμαι ο πρώτος που τα παραδέχομαι. Αλλά όντως έχει συμβεί πολλές φορές να μου αρέσει πάρα πολύ κάποιο ρούχο, να θέλω οπωσδήποτε να το βάλω σε κάποιο άτομο και να ψηφώ το αν του πηγαίνει ή όχι. Απλά θέλω να το δω εγώ με κάμερα. Το οποίο μπορεί να γυρίσει και μπούμερι. Να δούμε όμως τι έχει να πει και ο κύριος Δήμης Κρίτσας. Κύριε Κρίτσα, η μόδα σήμερα ευνοεί τις γυναίκες? Η μόδα ευνοεί τις γυναίκες πάντα όταν είναι μόδα. Και όταν είναι μόδα δυσήματος, διότι τώρα πλέον το έχουμε αναγάγει σε μόδα δυσήματος, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν έχουν πάρει είδηση ότι ό,τι κρύβουνε είναι ακόμη καλύτερο για εκείνες, αφήνουν λίγο τη φαντασία να δουλέψει. Τόσο πολύ όλα στον αέρα. Στο εξωτερικό δεν βλέπουμε Έλληνες μόδιστρους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και εγώ μου κάνει εντύπωση πως κανένας Έλληνας δεν άνοιξε τα φτερά του να πάει λίγο παραπέρα, όπως ο Βαγγελίδης, ο Σταυρόπουλος και εγώ. Που κάναμε καριέρα, εγώ τουλάχιστον 30 χρόνια εκεί. Αλλά εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Διότι εκεί μπαίνεις πλέον στη ζούγκλα της μόδας και έχεις να κάνεις μια πολύ μεγάλη δουλειά για να μπορέσεις να σταθείς δίπλα σε όλους τους επώνυμους όλου του κόσμου. Και αυτά είναι λίγο δύσκολα. Και αν δεν έχεις παιδεία τεράστια, δεν μπορείς να το καταφέρεις. Θέλει δε να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, πίστη στη δουλειά σου, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και να είσαι και πολύ δυνατός, γιατί θέλει πολύ γερά νεύρα. Ποιος πιστεύετε πως είναι ο σκοπός για τον οποίο σχεδιάζονται ρούχα πλαστικά? Μόνο για να κάνουν διαφήμιση στο πλαστικό. Δηλαδή το πλαστικό τι είδος φουστάνι είναι?
να φαίνεται από μέσα, να φαίνεται όλο το κορμί από μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ύστερα το πλαστικό είναι μόνο για το slim, πώς λένε αυτό, slim line, για να χάσεις κιλά. Το βάζεις αυτό απάνω σου και χάνεις 5 κιλά μέσα σε μια μέρα. Είναι δυνατόν? Το βρίσκω δηλαδή αστείο αυτή. Design πλαστικού, τι design πλαστικού, δεν πάει ρούχα στον καναπέ, στην καρέκλα σου, στο αυτό, στο σώμα της Αλληνής. Είναι και ανθυγινό. Μπέλα μου, πώς ανθυγινή μπορεί να είναι η μόδα? Αναλόγως. Ανθυγινή γιατί να είναι η μόδα? Εσύ θα φόρεις κάτι σε πλαστικό, τελείως πλαστικό? Κοίταξε, πλαστικό δέρμα... Εντάξει, άλλο δερματίνη, άλλο το πλαστικό. Νομίζω ότι ο Ντίμης, και το λέω Ντίμη γιατί γνωριζόμαστε πάνω από 30 χρόνια, εννοεί, φαντάζομαι, το πλαστικό το διάφανο, το πλαστικό πλαστικό, το λουστρίνι, όλα αυτά τα περίεργα. Ξέρεις τι συμβαίνει, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η μόδα δεν είναι, το ρούχο ακολουθεί και αυτό της τάσης εποχής. Δηλαδή σε μια εποχή που είναι δύσκολα τα πράγματα και οικονομικά, δεν μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα να αγοράσει δερμάτινο. Δεν νομίζω ότι είναι σε σχέση με τη δερματίνη, επανέρχομαι. Νομίζω ότι ο Ντίμης αναφέρεται για αυτά τα... Τα διάφανα. Τα διάφανα, τα πλαστικά, τελείως πλαστικά. Δεν είναι ότι δερματίνη σαν υποκατάστατο του δέρματος. Για λόγους οικονομικούς, εναντίον. Αυτά τα μοντελάκια είναι και λίγο πανάκριβα, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνη? Εξαρτάται από πού προέρχονται. Δηλαδή, αν είναι από κάποια βιοτεχνία ελληνική, δεν είναι ακριβά. Αν είναι από κάποιον οικογαλλικό, όπως ο Βερσάτσε, έχει βγάλει δερματίνες οι οποίες είναι πανάκριβες. Και χίλιες φορές θα πας να αγοράσεις ένα δερμάτινο παρά να πας να αγοράσεις μία δερματίνη του Βερσάτσε. Και γιατί να μην κάνει ένα πολύ ωραίο ταγιέρ μάλινο, δεν ακριβώς. Ακόμη καλύτερα. Και να το έχει ακόμα καλύτερα, κύριε Βούρο. Το κλασικό ταγιέρ, πιστεύετε ότι το ταγιέρ είναι για τη γυναίκα ότι ένα καλό κουστούμι για έναν άντρα. Μπορεί να το βάλει ανά πάσα στιγμή. Εδώ σήμερα, άμα θες να ντεκοράρεις ένα, το πρώτο πράγμα είναι να πάρεις κλασικά έπιπλα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το κλασικό με ένα μοντέρνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε μια καρέκλα του τάδε αιώνα και αυτή είναι πανάκριβη και είναι κλασική και μπαίνει σε οποιοδήποτε σαλόνι. Να περάσουμε στον κύριο Παναγόπουλο. Κύριε Παναγόπουλε, πόσο κλασική είναι μόδα και τι διδάσκετε εσείς στη σχολή σας? Διδάσκετε το κλασικό και... Μπορώ να σταθώ στο ρεπορτάζ που είχατε σε δύο σημεία. Στον φίλο του Δήμητρο Γκρίτσα που και αυτός αναφέρθηκε στη γύμνια της μόδας και στην κυρία που από το ρεπορτάζ, που βέβαια τα ρεπορτάζ αυτά από ό,τι γνωρίζουμε δεν είναι και τα αντιπροσωπευτικά. Έχουμε πολύ ωραίες γυναίκες στην Ελλάδα. Εμείς θέλαμε, λοιπόν, εμείς θέλαμε να δείξουμε αυτό. Την κάκια πλευρά, την άσχημη, τη σκοτεινή πλευρά. Θα το πω ευχάριστα και θα πω αυτό που συνέβη σε έναν, αν μου επιτρέπεις Μιχάλη, βεβαίως. Σε μια δεξίωση γαλλική στο Παρίσι που ο Γάλλος λέει στο Ρώσο, τον πρέσβη, ότι εμείς έχουμε μόδα, είναι το κεφάλαιο που εξάγουμε και εμείς δίνουμε τον κόσμο. Και του απαντάει διπλωματικά ότι ντύνετε τον κόσμο γιατί ξέρετε να γδύνεστε. Καλά. Λοιπόν, αυτή είναι μία πλευρά. Ωστόσο όμως, σε ό,τι αφορά το γδύσιμο που ακούγεται και αν ρωτήσεις ένα μέσο τώρα Έλληνα, θα πει «Α, η κόρη μου ή η γυναίκα μου θα πάει και θα γδυθεί στο σχεδιαστή ή στο μόδιστρο ή στο στυλίστα τάδε ή αυτό που θα φορέσει θα τη δείχνει γυμνή». Αυτό είναι επιλογή της κάθε γυναίκας. Και η τοποθέτηση δική μου, το τι διδάσκουμε δηλαδή, στο ερώτημά σου τώρα δηλαδή πάνω σε αυτό, είναι ότι από την αρχή εμείς παίρνουμε τα κελεύσματα της ευρωπαϊκής μόδας, δηλαδή κατά κύριο λόγο με τους Ιταλούς δουλεύουμε, 20 χρόνια γράφουμε και εμείς μια ιστορία. Τα αφομοιώνετε, τα επεξεργάζεστε. Φέρνουμε, όχι το know-how, είναι καθαρά ιταλικό, το σύστημα που διδάσκουμε ιταλικό, αλλά όμως δεν ξεφεύγουμε από την ελληνική πραγματικότητα. Δεν μιλάω για το τεχνικό κομμάτι. Εννοώ για το κομμάτι της αισθητικής. Της αισθητικής, οπωσδήποτε, επηρεαζόμεθα και σε σεμινάρια τα οποία γίνονται, έρχονται οι Ιταλοί εδώ και σε ένα από αυτά ήταν και ο κύριος Βούρος και στέκομαι και στο σημείο αυτό με το φόρεμα που είπε, που έδειξε σε τόσο κόσμο, σε σπουδαστές, σε επισκέπτες, σεμινάριο ήταν και ήταν της Λαμπέτη, το οποίο είπε ο κύριος Βούρος ότι το έκανε και ντυτό και έκανε ένα μήνα να το ολοκληρώσει. Είναι σημαντικά πράγματα να τα ακούς από ανθρώπους με ένα κεφάλαιο όπως είναι ο Βούρος, όπως είναι ο Μαυρόπλος, όπως είναι ο Γεράρδος, όπως είναι ο Φιλίμωνας, όπως είναι και πολλοί άλλοι. Τα μεγάλα ονόματα. Μεγάλα ονόματα και τα οποία εμείς και απευθύνουμε... Μια και το αναφέρατε, να δούμε τον κύριο Μαυρόπουλο τι έχει να μας πει. Κύριε Μαυρόπουλε, η μόδα σήμερα κολακεύει τις γυναίκες? Η μόδα είναι μόδα. Και κάθε τι που είναι μόδα κολακεύει τη γυναίκα.
Νομίζω ότι φέτο η μόδα είναι πιο θηλυκιά. Έχει περισσότερο γκλάμου και αναδεικνύει περισσότερο τις γυναικείες γραμμές. Σε ποιους απευθύνεται η μόδα? Σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει ούτε φύλο, ούτε ηλικία. Ποιος καθορίζει τις τάσεις της μόδας? Κοιτάξτε, η μόδα, θέλω να πω το εξής, ότι παλαιότερα η μόδα ξεκινούσε από τα σαλόνια και κατέληγε στο πεζοδρόμιο. Σήμερα βγαίνει από το πεζοδρόμιο και καταλήγει στα σαλόνια, δυστυχώς. Τη μόδα την καθορίζουν πάρα πολλοί παράγοντες. Βέβαια, οι σχεδιαστές. Έπειτα, οι διάφορες βιομηχανίες, οι οποίες έχουν συμφέροντα να προωθήσουν ορισμένα τους υφάσματα τα οποία έχουν παράγει. Και μετά είναι τα διάφορα marketing τα οποία γίνονται γύρω από τη μόδα και έχουν συνάφεια με το χώρο της μόδας, όπως τα καλλυντικά, όπως τα παπούτσια, όπως οι κωμώσεις, όλα αυτά είναι ένα puzzle, συνθέτουν ένα puzzle το οποίο καθιερώνει ένα στυλ γύρω από το χώρο της μόδας. Πιστεύετε πως η μόδα ανακυκλώνεται? Βεβαίως. Εάν θα γυρίσετε, αν θα την ψάξετε τώρα τη μόδα, θα δείτε ότι βρισκόμαστε στην εποχή του 60-70. Δυστυχώς, να μιλήσω για την Ελλάδα, έχουμε κάποια δυστοκία στον χώρο της μόδας. Δεν κάθονται κάτω τα νέα παιδιά να σκεφτούν και να βγάλουν καινούργιες ιδέες. Αρκούνται μόνο στο να πάρουν διάφορες παλιές ιδέες και να τις ανακυκλώσουν και να παρουσιάσουν ότι είναι κάτι δικό τους. Δυστυχώς αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Ανακύκλωση λοιπόν της μόδας. Και μιλώντας για ανακύκλωση, θα ήθελα να επανέλθω στον κύριο Κασπίρη. Επειδή είναι και το είδος της δουλειάς που κάνει, είναι στυλίστας, είναι και ενδυματολόγος και το στυλίστας είναι πολύ σημαντικό, διότι καλά να είσαι ενδυματολόγος και να αφήνεσαι στη φαντασία σου να δημιουργήσεις κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στυλίστας είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι από ό,τι έχουν δημιουργήσει οι άλλοι, πρέπει να βρεις το καλύτερο, να το συνδυάσεις και να δημιουργήσεις ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο προσωπικά πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο δημιουργικό, διότι θέλει ακόμα πιο πολύ ψάξιμο. Υπάρχει μια διαφορά, συγγνώμη εδώ Μιχάλη, και στο Κώστα, στον Κωνσταντίνο, γιατί αυτό μου αρέσει πιο πολύ και σε αντιπροσωπεύει, ότι εδώ στο styling και στους στυλίστες πρέπει να υπάρξει κάποιο ξεκαθάρισμα, γιατί υπάρχει σε πολλά σημεία η μόδα είναι παραξηγημένη και σε όρους και σε έκφραση και σε τεχνική. Νομίζω το γεγονός ότι έχω προσκαλέσει τον κύριο Κασπίρη το styling με τον στυλίστα πρέπει να το διαχωρίσουμε λίγο. Να παρέμβω λιγάκι. Ναι. Βεβαίως, Μπέλα. Έχω έτσι, ξέρω τον Κωνσταντίνο πολλά χρόνια και πρέπει να πω εδώ, βεβαίως και καλά έκανες που έχεις τον Κωνσταντίνο Κασπίρη εδώ, γιατί ο Κωνσταντίνος Κασπίρης έκανε styling στην Ελλάδα όταν δεν υπήρχε αυτή η λέξη εδώ. Εντάξει, πηγαίναμε σε κάποιες δουλειές εκτός Αθηνών και ήταν ο μοναδικός που, που έφτιαχνε επίδειξη, έκανε επίδειξη. Πράγμα που δεν γινόταν ούτε στην Αθήνα. Λες ακριβώς ότι είπα εγώ με... Ναι, αυτό θέλω να επιβεβαιώσω, γιατί είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να μιλήσει για... Ο κ. Θέλει να πει το εξής, ότι όταν λένε στην Ιταλία στυλίστα, εννοούν τον άνθρωπο που σχεδιάζει ρούχα. Αυτό δεν εννοείται. Το δημιουργό μόνο. Το δημιουργό. Εγώ μιλάω με την έννοια του στυλίστα, όπως έχει τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Είμαστε στην Ελλάδα, ελληνική τηλεόραση, ελληνική εκπομπή. Παρόν, Μιχάλης Μανιάτης, κύριε Κασπίρη. Όχι, και στην Ιταλία πάλι λέγεται στυλίστας, κάποιος που κάνει το styling. Κύριε Κασπίρη, Κωνσταντίνε μου. Να προσθέσω και εγώ κάτι όμως. Μόλις ολοκληρώσω την ερώτησή μου, γιατί εδώ και 3 λεπτά προσπαθώ να προσπάσω μία πληροφορία από τον Κωνσταντίνο, η οποία είναι η εξής. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα μία γυναικεία και μία ανδρική γκαρντερόμπα? Οπωσδήποτε ένα ταγέρ σε μία γυναικεία γκαρντερόμπα. Πάρα πολλά αξεσουάρ, ώστε να μπορεί η γυναίκα να παίζει. Οπωσδήποτε ένα κοντό μαύρο φόρεμα. Οπωσδήποτε... Το little black dress, όπως ακριβώς έχει ονομαστεί. Το μικρό μαύρο φόρεμα, το οποίο πάει παντού. Οπωσδήποτε κάποια παντελόνια και κάποιες φούστες που να μπορεί να τις συνδυάζει με τα σακάκια που θα υπάρχουν. Κάποιο παλτό, κάποια συνθετική γούνα που είναι πολύ στη μόδα. Θα πρέπει η γυναίκα να έχει φαντασία και να έχει πολλά αξεσουάρ να παίζει. Τα αξεσουάρ μεταμορφώνουν τελείως ένα ρούχο. Του αλλάζουν τα φώτα. Το κάνουν αγνώριστο,
Μπορεί κάλλιστα να κάνει πολλές εμφανίσεις με το ίδιο ρούχο, με διαφορετικά αξεσουάρια, κανένας να μην καταλάβει τίποτα. Κανένας να μην καταλάβει. Τώρα, για έναν άντρα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποιο καλό μαύρο κουστούμι, που είναι και πολύ στη μόδα, λευκά πουκάμισα, κάποιο σπορ σακάκι, κάποια σπορ κουστούμια, κάποιο δερμάτινο ίσως παντελόνι, καπαρτίνες, παλτό. Ονόμασέ μου μερικές από τις πιο κομψές Ελληνίδες και μερικούς από τους πιο κομψούς άντρες. Πιο κομψές Ελληνίδες και καταρχάς πριν πω, που θα πω κάποια ονόματα εν ζωή. Πριν πω, θα πω το εξής, ότι το να λέμε ότι κάποιος είναι κομψός ή κάποιος δεν είναι κομψός στη σημερινή εποχή με τους ρυθμούς που τρέχουμε όλοι, κάπου είναι σχήμα οξύμορο. Κινδυνεύουν να δικήσουμε κάποιον, θέλεις. Ακριβώς, γιατί κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ κομψός σε μία εμφάνισή του και πάρα πολύ άκομψος σε μία άλλη εμφάνισή του. Τάσεις κομψότητας που παρουσιάζουν κάποιοι. Μία κυρία που εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ κομψή είναι η Νόνικα Γαλινέα. Mm-hmm. Από τις πλέον κομψές Ελληνίδες και ξέρει να το πρεσβεύει και ξέρει να το δείχνει. Επίσης η Ζωή Τσαϊλάσκα είναι πάρα πολύ κομψή σε κάποιες εμφανίσεις της. Σε κάποιες άλλες είναι κάπως υπερβολική. Χωρίς να... ίδια σαν άτομο πιστεύεις ότι κουβαλάει μια κομψότητα πάνω ναι, της. Ναι, ναι, το δηλαδή πιστεύω. Είναι αυτό που λέμε ότι και ένα τσουβάλι να βάλει πάνω της θα μπορέσει να το μεταφέρει με μια χάρη ναι, και να ναι. το κάνει φουστάνι. Ναι, ναι, το πιστεύω. Από κομψούς άντρες θα έλεγα ότι κομψός πάντα είναι ο κύριος Κρεμαλής.